πρόεδρος ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κυριάκος Βελόπουλος. Ελληνική λύση. Το πατριωτικό κόμμα που βάζει μπροστά. Ελληνική λύση. Η πηξίδα της Ελλάδας. Το ρόσιμο. Για ένα προσανατολισμό με εθνικό χαρακτήρα. Ψηλά το εθνικό φρόνημα. Ψηλά τη σημαία μας. Ψηλά την Ελλάδα μας. Κυριάκος Βελόπουλος. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήξερα ότι σε ρέει ήταν ωραίοι, αλλά εσείς είστε πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Δεν θα σας κουράσω την Κυριακή μέρα. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω λίγο με τα δυσάρεστα, γιατί δυστυχώς από εδώ και πέρα δυσάρεστα θα πούμε για αυτά που έρχονται στην οικονομία μας. Όχ, δυστυχώς, όχ με αυτούς που κυβερνούν. Αλλά ευτυχώς υπάρχετε εσείς και στις επόμενες εκλογές θα αλλάξουμε το νου της ιστορίας. Πάντα στο δυστυχώς υπάρχει το ευτυχώς και λέγεται λύση. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα στην οικονομία δεν είναι καλά και μπορώ να τα αποδείξω με ένα απλό επιχείρημα για τον ομόσυρό. Μαζί με την Ανατολική Μακεδονία. Αυτή η περιοχή που τάιζε με ζάχαρη όλη την Ελλάδα. Αυτή η περιοχή που τάιζε όλη την Ευρώπη με ζάχαρη. Αυτή η περιοχή που έδινε δισεκατομμύρια δραχμές τότε συνάλλαγμα στη χώρα, σήμερα, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, κατήντησε να κάνει εισαγωγή ζάχαρης από άλλες χώρες και να πληρώνει η Έλληνα. Αυτό είναι το μεγάλο ψέγγιμα. Γιατί αυτή η περιοχή θα μπορούσε να ταΐζει μαζί με την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία όλη την Ελλάδα και να ταΐζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρώπη και όχι σήμερα να περιμένουμε το εμπορικό μας έλλειμμα να έχει τόσο τρομακτικό πρόβλημα. Επειδή δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι, γιατί δεν είστε και υποχρεωμένοι να καταλάβετε οικονομικά δεδομένα. Υποχρεωμένοι είναι αυτοί που κυβερνούν να ξέρουν τι σημαίνει εμπορικό έλλειμμα. Εμπορικό έλλειμμα σημαίνει ότι χρειάζομαι 10 ευρώ για να επιβιώσω, 10 προϊόντα για να επιβιώσω και τα 8 τα κάνω εισαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι έχω εμπορικό έλλειμμα. Σημαίνει δηλαδή ότι έχω ανάγκη να εισάγω προϊόντα, βασικά προϊόντα για να καταναλώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός υπηρετούν. Δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν δεν υπηρετούν τον πολίτη, αλλά εξυπηρετούν τους ολιγάρχες φίλοι τους και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτής της κυβέρνησης. Ότι υπηρετεί η κυβέρνηση την ολιγαρχία, την πλουτοκρατία και όχι τα κρατικά λαϊκά στρώματα. Και αυτό δεν είναι μόνο κουσούρι ή μεμπτό για τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Γενάρχη, δημιουργού του κόμματος αυτού. Αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι πασοκοκκινά Νέα Δημοκρατία και όχι η Νέα Δημοκρατία, η πλατιά λαϊκή παράταξη εκείνων των Ελλήνων. Όπως και η αριστερά, σε αυτόν τον τόπο έχουν εκμαπλιστεί όλα. Πώς υπάρχει αριστερό κόμμα όταν ο πρόεδρος του στέλνει τα παιδιά του σε πρότυπα σχολεία? Πού είναι η αριστερά η οποία αγωνίζεται για τα πλατιά λαϊκά στρώματα? Δεν υπάρχουν αυτά. Και δεν υπάρχουν αυτά γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι όλοι τους. Εσείς όμως είστε αυτοί οι διαφορετικοί, οι πραγματικοί, οι Έλληνες που θα αλλάξετε την Ελλάδα. Εσείς, ο καθής. Κύριε Σεφίλη, μερικά βασικά νούμερα λοιπόν για να ξέρετε τι έρχεται. Η ελληνική λύση δεν είναι για να πει ψέματα. Εμείς δεν είχαμε για να χαϊδέψουμε.